Αγαπητοί φίλοι, μέλη των ομάδων, είμαστε πάλι μαζί για να δούμε σε αυτό το βίντεο μία ακόμη βιταμίνη, ίσως η πιο διαδεδομένη στους κύκλους της χορτοφαγίας, του βιγκανισμού και της ομοφαγίας, η οποία βιταμίνη δεν είναι άλλη από την γνωστή μας B12 ή αλλιώς Β12. Λοιπόν, και θα πούμε γιατί γίνεται τόσο ντόρος για τη βιταμίνη αυτή. Η βιταμίνη Β12 θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς μία βιταμίνη. Είναι co-vitamin, δηλαδή είναι συν-βιταμίνη. Τα ποσά της Β12 που έχει ο άνθρωπος μέσα του είναι αποτέλεσμα κάποιων μεταβολικών διαδικασιών, μεταβολισμού. Γι' αυτό κιόλας δεν είναι απαραίτητο να τη λαμβάνουμε κάθε μέρα. Για να υπάρξει έλλειψη από αυτή τη βιταμίνη, θα πρέπει το άτομο αυτό να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του, να χάνει δηλαδή Β12, ή ο μηχανισμός ανακύκλωσης και επαναπορρόφησης της Β12 μέσα στο σώμα του να μην λειτουργεί σωστά. Όμως γιατί τόσο ντόρος για τη Β12 ή αλλιώς για την B12, όπως τη λέω εγώ, γιατί μας έχουν κάνει σαν τα πρόβατα να κοιτάμε μόνο τη Β12 και να μην κοιτάμε τις άλλες βιταμίνες καθόλου. Αναρωτήθηκε κανείς για τη Β1, για τη Β3, για τη Β5, ελάχιστη. Συνεχώς, αυτό που ακούμε για τη Β12 είναι τι προκαλεί η έλλειψή της. Αλλά ποτέ δεν μας λένε, καλοί μου φίλοι, πώς προκαλείται η έλλειψη Β12. Δηλαδή, ο στόχος τους είναι να μας πούν ότι έχουμε έλλειψη Β12 και να μας πούν ότι, ξέρεις τι, χρειάζεσαι οπωσδήποτε να πάρεις συμπλήρωμα. Ή και κάποιοι πιο ακραίοι προτείνουν ενέσεις Β12. Όπως είπα και πριν, για να υπάρξει αυτή η έλλειψη θα πρέπει να μην λαμβάνετε για πάρα πολλά χρόνια Β12 ή το σώμα να είναι τόσο όξινο, να μην τρέφεται σωστά ο άνθρωπος, έτσι ώστε να καταστρέφει όλες τις αποθήκες της Β12. Να πούμε ότι η Β12 λέγεται αλλιώς κοβαλαμίνη, γιατί έχει σχέση με το κοβάλτιο, και το κοβάλτιο, να ξέρετε, ότι έχει σχέση με τα αγαπημένα μας επινεφρίδια. Το λέω για ακόμη μια φορά γιατί έχει καταντήσει κλισέ. Είναι ίσως το πιο σημαντικό ζευγάρι ενδοκρινών αδένων που έχουμε στο σώμα, γιατί επιτελούν πολλές διαδικασίες. Η Β12 λοιπόν είναι μία βιταμίνη η οποία λανθασμένα υπόθηκε πως προέρχεται από ζωικές τροφές ή μπορούμε να τη βρούμε σε ζωικές πηγές προϊόντων. Η Β12 είναι μία βιταμίνη η οποία δημιουργείται ξεκάθαρα από τα βακτήρια. Γι' αυτό και το χώμα είναι γεμάτο με Β12. Φυσικά δεν μπορούμε να τρώμε χώματα, έτσι. Η χαμηλή Β12 δεν είναι η αιτία. Η χαμηλή Β12 είναι το σύμπτωμα, αγαπητοί μου φίλοι, και αυτό θα πρέπει να το έχετε κάπου γραμμένο, να το υπενθυμίζετε στον εαυτό σας, γιατί αν πείτε στον εαυτό σας ότι η Β12 είναι η αιτία, τότε θα έχετε πάντα αγκαλίτσα, ένα συμπλήρωμα απομονωμένης κοβαλαμίνης, το οποίο δεν βοηθάει σε τίποτα παρά μόνο να αλλάξει το νουμεράκι των εξετάσεων. Είναι αυτό το παιχνιδάκι με τις εξετάσεις. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο σαν ανθρωπότητα να μην κοιτάμε πώς νιώθουμε, να μην αισθανόμαστε, είμαστε υγιείς, μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, μπορούμε να εργαστούμε, μπορούμε να τρέξουμε, να παίξουμε, να κάνουμε οτιδήποτε διαδικασία μπορούμε χωρίς πρόβλημα. Νιώθουμε άγχος, νιώθουμε κόπωση. Αν μπορούμε αυτά να τα κάνουμε, τότε μία
εξέταση η οποία είναι εκτός ορίων μπορεί να είναι και λανθασμένη. Γι' αυτό καλό είναι να ζυγίζουμε και τις εξετάσεις, δεν τις απορρίπτουμε, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε νούμερα, γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε νούμερα, και η αίσθηση που έχει ο καθένας μέσα του είναι το βασικότερο, η βασικότερη ένδειξη για το πώς νιώθει. Να πούμε τώρα ότι ένας στους 6 παμφάγους επίσης έχει πρόβλημα με τη Β12, σημαίνει ότι δεν έχει σημασία αν τρώει κάποιος αυγό, κρέας, τυρί, ψάρια, οτιδήποτε. Να πούμε επίσης ότι η Β12 είναι μία υδατοδιαλυτή βιταμίνη η οποία καταστρέφεται πάρα πολύ εύκολα στο μαγείρεμα. Και τώρα θα μου πείτε, μα καλά, αφού καταστρέφεται όταν κάποιος τρώει κρέας, γιατί συνεχίζει να έχει πολύ καλά επίπεδα Β12. Η απάντηση είναι απλή. Επειδή το κρέας έχει μέσα του τα στοιχεία που έχουν τα ζώα, έτσι, το κρέας είναι ένα κομμάτι ζώου. Έχει μέσα νευροδιβαστές, έχει ορμόνες, έχει το αίμα του ζώου, έχει τα στεροειδή, έχει όλα αυτά. Αυτά όλα δίνουν ένα boost, δίνουν μια όθηση στα επινεφρίδια. Είναι σαν να δουλεύουν με νίτρο. Με νίτρο τα επινεφρίδια. Γι' αυτό λοιπόν το κρέας κάποια στιγμή εξαντλεί τα επινεφρίδια και θα δείτε ότι μετά από τα 45-50 χρόνια ένας παμφάγος μπορεί και αυτός να έχει έλλειψη B12, παρόλο που μπορεί να τρώει 1-2 φορές τη βδομάδα κρέας και 1 φορά ψάρι και αυγά και τέτοια. Οπότε δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να βοηθήσουμε το σώμα με τροφές, με βότανα και με σωστό τρόπο ζωής, με σωστό ύπνο και ό,τι άλλο συνεπάγεται, για να μπορεί να παραμένει αλκαλικό και να μπορεί να διατηρεί τα επίπεδα Β12 που απαιτούνται για τις λειτουργίες του σώματος. Η Β12 βοηθάει στο σχηματισμό αιμοσφαιρίων, σχετίζεται πάρα πολύ με το νευρικό σύστημα και με την διατήρηση της μυελίνης των νεύρων. Να σας δώσω να καταλάβετε, σκεφτείτε ένα καλώδιο, έτσι, που έχει το περίβλημα γύρω-γύρω. Η μυελίνη είναι το περίβλημα αυτό του καλωδίου. Έτσι είναι και τα νεύρα. Τα νεύρα απλά έχουν πολλές στρώσεις προστατευτικές, έτσι, και η Β12 παίζει ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό θα δείτε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρές νευρολογικές παθήσεις. Δεν θα αναφέρω, έτσι, ονόματα, γιατί δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι με ασθένειες. Δεν μου επιτρέπεται κιόλας, γιατί δεν είμαι γιατρός. Αλλά ξέρετε, αυτοί που είναι με παράλυση, δεν μπορούν να περπατήσουν ή κουτσένουν λόγω νευρολογικής φύσεως προβλημάτων, αυτοί έχουν έλλειψη Β12. Φυσικά δεν είναι ανάγκη να έχετε τόσο σοβαρό πρόβλημα όταν έχετε έλλειψη. Έχει τύχει άνθρωποι με επίπεδα Β12 στο 170 και στο 150 να ζουν μια φυσιολογική ζωή, να μην έχουν συμπτώματα, να είναι μια χαρά. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να ακούμε και το σώμα μας, να μην εξαρτιόμαστε μόνο από το νούμερο των εξετάσεων, γιατί ξαναλέω ότι αυτά είναι παιχνιδάκια με νούμερα και με αριθμούς. Και αυτές οι εξετάσεις έχουν φτιαχτεί κυρίως για παμφάγους. Δεν έχουν φτιαχτεί ούτε για vegans, ούτε για ομοφάγους. Επίσης η Β12 βοηθάει στην καύση του λίπους, κάτι το οποίο βλέπουμε πως επίσης σχετίζεται με τα επινεφρίδια και, όπως είπα, στο νευρικό σύστημα και στο σχηματισμό των αιμοσφαιρίων, και επίσης βοηθάει και στο DNA μας, το γενετικό μας υλικό. Η Β12 είναι μια βιταμίνη η οποία, όπως είπα και πιο πριν, δεν τη χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Σε ένα υγιές σώμα μπορεί και ανακυκλώνεται και γίνεται επαναπρόσληψη. Κάποιοι θα πούνε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν έρευνες, έτσι, όποιος θέλει τις ψάχνει τις βρίσκει, που λένε ότι στο έντερό μας, στο υγιές έντερο, έτσι, όχι στο τέλειο έντερο, στο υγιές έντερο, ότι έχουμε κάποια βακτήρια τα οποία μπορούν και παράγουν Β12,
Και έτσι τι γίνεται, στο ανιόν τμήμα του παχαίους εντέρου, εκεί δηλαδή που ανεβαίνει, που ξεκινάει το παχιέντερο, εκεί πέρα τα βακτήρια αυτά παράγουν τη Β12 και μπορεί και υπάρχει και αντίστροφη πρόσληψη, δηλαδή δεν μεταφέρονται μόνο οι τροφές από το λεπτό έντερο στο παχύ, μπορεί να μεταφερθεί η Β12, γιατί υπάρχει, εννοείται υπάρχει συνεργασία μεταξύ λεπτού και παχαίους εντέρου, από το παχύ έντερο να μπορέσει να απορροφηθεί ξανά από το λεπτό η Β12. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε δει ότι οι υγιείς ομοφάγοι μπορεί να έχουν 400, 500 μέχρι και 700 μονάδες Β12. Τώρα, υπάρχουν δύο άλλες μετρήσεις, οι οποίες κάποιοι που θέλουν να δουν ακριβώς, επακριβώς τα επίπεδά τους αν είναι σωστά, για να δουν αν έχουν όντως έλλειψη, είναι το MMA acid, είναι το μεθυλομαλωνικό οξύ, έτσι λέγεται, μεθυλομαλωνικό οξύ, και η ομοκυστεΐνη. Το μεθυλομαλωνικό οξύ είναι ο ακριβής δείκτης έλλειψης Β12, και η ομοκυστεΐνη, που επίσης σχετίζεται με τη Β12, είναι ο δείκτης που μας δείχνει αν κινδυνεύουμε από κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο. Όμως, ένα στοιχείο, όπως είναι η Β12, ποτέ δεν αποτελούσε την αιτία για νόσηση. Θα πρέπει δηλαδή το άτομο να νοσεί σε πολλαπλούς τομείς. Μπορεί να πίνει αλκοόλ, να μην κοιμάται το βράδυ, να καπνίζει. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα Β12 είναι κοβαλαμίνη, όπως είπα και πιο πριν, σε απομονωμένη μορφή. Δηλαδή, παίρνουν οι άνθρωποι την κοβαλαμίνη, την απομονώνουν από το χώμα για παράδειγμα και τη φτιάχνουν σε συμπλήρωμα. Όμως η φύση δεν απομονώνει τίποτα. Εκείνη που εμείς οι άνθρωποι το έχουμε χάσει. Η φύση θέλει να λειτουργούμε ολιστικά. Ολιστικά. Οπότε, εάν εσείς έχετε Β12 γύρω στο 250, γύρω στο 200, ή έχετε κατεβεί και εκτός ορίου, δηλαδή 160, 170, ανάλογα με το εργαστήριο, το εύρος είναι από 200 μέχρι 900, άλλο εργαστήριο έχει από 160 μέχρι 850, ανάλογα. Αντί να τρέξετε και να πάρετε πανικοβλημένοι ένα συμπλήρωμα κοβαλαμίνης, μπορείτε να πάρετε κάποια από τις παρακάτω τροφές. Ένας πολύ καλός συνδυασμός είναι οι ταμπλέτες σπιρουλίνας μαζί με χλωρέλας, όμως πρέπει να παίρνετε τη μέρα 6 με 8 ταμπλέτες για 2 μήνες αν θέλετε να δείτε αποτέλεσμα. Κάποιοι λένε ότι η Β12 στα φύκια είναι ψευδής μορφή Β12 και ότι δεν απορροφάται. Εγώ έρχομαι να τους ρωτήσω, και γιατί το αποτέλεσμα των εξετάσεων αλλάζει όταν παίρνουμε φύκια? Έτσι, γιατί το έχουμε δει. Μια πολύ καλή μου φίλη είχε Β12 152 μονάδες. Σε 2 μήνες πήγε στο 275. Αν συνέχιζε να παίρνει φύκια, μπορεί να έχει και 400 και 500. Τελείωσε. Βγήκε εκτός, αν θέλετε, κινδύνου, όπως το λένε, για να μας πανικοβάλουν, έτσι. Δεν χρειάζεται φόβος, δεν χρειάζεται άγχος. Μπορείτε να πάρετε φύκια, μπορείτε να πάρετε φύκια kelp, Ιρλανδικό βρύο, το Irish Moss που λένε. Επίσης τα φύλλα νόρι, κάτι τετράγωνα φύλλα νόρι, έχουν, το κάθε φύλλο σας δίνει σχεδόν όλη την ποσότητα Β12 που χρειάζεστε καθημερινά. Τα φύκια είναι καταπληκτική τροφή αν κάποιος έχει, ας πούμε, ελλείψεις, έτσι. Και επίσης έχει βρεθεί ότι υπάρχει Β12 και σε κρυθαρόχορτο. Λοιπόν, μία πολύ καλή λύση για όποιους από εσάς ζείτε στην επαρχία είναι και το νερό πηγής. Το νερό πηγής, επειδή είναι τρεχούμενο και δεν είναι στάσιμο, το νερό πηγής είναι καταρχήν το καλύτερο νερό. Ούτε ιονισμένο νερό, ούτε αλκαλοποιημένο νερό, ούτε τίποτα. Νερό πηγής, αν θέλετε, σωστό νερό. Και είστε και φαν του νερού, έτσι, γιατί εμείς οι ομοφάγοι συνήθως θα πιούμε τη μέρα 1-2 ποτήρια. Με τόσα φρούτα που έχει, ειδικά το καλοκαίρι, με καρπούζια, πεπόνια και το χειμώνα με πορτοκάλια, μανταρίνια, μήλα και τέτοια, παίρνουμε αρκετή υγρασία. Οπότε
θα πιούμε νερό μόνο όταν διψάμε και αυτό είναι το σωστό. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε κάποιο φύκι, μπορείτε επίσης τα μανιτάρια σιτάκε, τα αποξηραμένα, έχουν έτσι τριμμένα, να τα βάλετε στη σαλάτα σας, να πάρετε λίγη β12 και από εκεί. Έχει πολύ καλές πηγές, αλλά οι πιο κοινές είναι τα φύκια. Τώρα, το νερό πηγής που έλεγα, έχει πολλά μέταλλα μέσα, είναι ενεργοποιημένο νερό από τη φύση, δεν έχει επέμβει το ανθρώπινο χέρι, αυτό δεν το θέλουμε, και επειδή περνάει από πετρώματα και χώματα και οτιδήποτε, έχει και β12. Ναι, το νερό πηγής έχει β12. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε σωστά επίπεδα β12 στο σώμα και να νιώθουμε φυσικά και πολύ καλά, να νιώθουμε ευρωστία και σθένος και όλα αυτά τα ωραία, τα όμορφα που νιώθει κάποιος όταν τρώει σωστά, το ξέρετε και το έχετε νιώσει πολλοί από εσάς, θα πρέπει, για να διατηρείτε η β12 σε φυσιολογικά επίπεδα, να έχουμε δυνατό στομάχι, να έχουμε γερά επινεφρίδια, να έχουμε καθαρό έντερο, έτσι, οπωσδήποτε, και επίσης να έχουμε να μην έχουμε τοξινωμένο το ύπαρ μας, το σηκώτη, το θυροειδή μας, ο θυροειδής μας να είναι σε καλή κατάσταση, και γενικά η γαστρεντερική οδός και οι λεμφαδένες. Οπότε βλέπουμε ότι η β12 σχετίζεται με πολλά όργανα, σχετίζεται με κάποιους αδένες, και όπως καταλαβαίνετε για ακόμα μία φορά, η β12, όπως και κάθε άλλη βιταμίνη και μεταλλικό στοιχείο, σχετίζεται ολιστικά με όλο το σώμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχεις β12, πάρε συμπλήρωμα και θα είσαι εντάξει. Όπως και εγώ όταν δεν ήξερα, το 2013, όλος τυχαίως, μόλις έγινα vegan, τότε που έτρωγα ακόμα μαγειρεμένες τροφές σαν vegan, αποφάσισα να κάνω έλεγχο β12. Σαν πανφάγος δεν έκανα, μπορεί να είχα και τότε έλλειψη και είχα 170. Πήρα συμπλήρωμα για 2 μήνες, πήγε στο 550. Ναι, αλλά δεν ήταν φυσιολογικό αυτό. Το σώμα μετά, όταν σταματάμε το συμπλήρωμα, αποβάλλει αυτά τα υπερβολικά ποσά της β12 που έχουν τα συμπληρώματα. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Η β12 σχετίζεται πάρα πολύ με προβλήματα στους παρεθυροειδείς αδένες. Όταν την παίρνουμε από εξωτερική πηγή και είναι συμπλήρωμα κοβαλαμίνης, απομονωμένης, isolate όπως το λένε, δημιουργεί μακροπρόθεσμα πρόβλημα στους παρεθυροειδείς. Αυτό, υπάρχει μια έρευνα, αν θέλετε να το ψάξετε, έτσι. Γι' αυτό σας ξαναλέω ότι η ιδέα να πάρετε β12 δεν λύνει την αιτία, απλά αλλάζει το νούμερο των εξετάσεων. Όποιος θέλει να παίζει με νουμεράκια εξετάσεων, ευχαρίστως, αλλά είναι καλύτερα να πάρει φύκια, χλωρέλα, σπιρουλίνα, τέτοια πράγματα. Αυτά για τη β12, το βίντεο αυτό ήταν λίγο μεγαλύτερο, αλλά είναι μια βιταμίνη η οποία, τι να πω, έχει την πρωτιά σε όσους ανησυχούν. Νομίζουν ότι η β12 είναι κάτι το οποίο, άμα το έχουν έλλειψη, μπορεί να πεθάνουν κιόλας ή να πάθουν σκλήνες κατά πλάκας ή οτιδήποτε. Δεν ισχύει αυτό. Καλό είναι να ασχοληθείτε ολιστικά και να μεταβείτε σιγά σιγά όσο μπορείτε προς την ομοφαγία. Να αποτοξινωθείτε, να ενυδατώσετε το σώμα, γιατί όταν όλα ρέουν, τότε υπάρχει και σωστή ισορροπία στο σώμα. Όταν μένουν στάσιμα, βλέπετε, όλα μουχλιάζουν. Ρητιδιάζουμε, γινόμαστε μίζεροι, δεν έχουμε καλή διάθεση. Βλέπετε ότι επηρεάζεται και η διάθεσή μας. Με το σωστό τρόπο ή το λάθος τρόπο ζωής έχει άμεσο αντίκτυπο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, σας χαιρετώ και τα ξαναλέμε με ακόμα μία βιταμίνη, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή, προφανώς θα είναι το φιλικό οξύ, θα δούμε. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε πάντα την υγεία σας. Αντίο.